Τώρα μάλιστα. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, έχω λίγα νεύρα τώρα, θα να πω την αλήθεια. Διότι αυτό το βίντεο το τραβώ δεύτερη φορά. Διότι την πρώτη φορά για κάποιο λόγο υπήρξε ένα πρόβλημα. Τέλος πάντων, το γυρνάω το βίντεο την πρώτη φορά. Βλέπω αυτό τελειώσει ότι όλα είναι κομπλέ, είναι μια χαρά, όλο το βίντεο είναι κομπλέ. Ανοίγω πλέον το Premiere, το βάζουμε στο Premiere και για κάποιο λόγο ήταν ασυγχρόνιστο ο ήχος και η εικόνα. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Δεν μπορούσα να βρω λύση. Και η μόνη λύση που βρήκα ήταν να το ξανακάνω record, αλλάζοντας κάποιες ρυθμίσεις από ό,τι βρήκα στο ίντερνετ, οι οποίες λύνουν αυτό το πρόβλημα, υποθέτω και ελπίζω. Αλλιώς δεν ξέρω τι θα κάνω, θα δούμε. Οπότε. Ναι, αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο στην ιστορία που έχω να σας πω. Πάμε πίσω. Πίσω. Όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, 12 προς 13, 13 χρονών. Λοιπόν, και που λέτε, ξέρω εγώ πρέπει να ήταν η Παρασκευή ή Σάββατο εκείνη η μέρα. Πρωί μεσημέρι θα ήταν λογικά, κάπου εκεί. Και ξέρω εγώ ήταν να έρθουν δύο φίλοι μου σπίτι μου. Πολύ κομπλέ, μέχρι στιγμής πολύ normal, έτσι. Και ξέρω εγώ έρχονται σπίτι μου. Κλασικά ανοίγουμε PC, αράζουμε, ακούμε μουσική, βλέπουμε βίντεο, παίζουμε κανένα παιχνίδι, μιλάμε, κάνουμε βλακίες και αυτά. Σε κάποια φάση κάπως ήρθε η ιδέα, ξεπετάχθηκε από το πουθενά και είπαμε να βγούμε έξω. Αλλά όχι να πάμε σαν καφέ για κανονική normal, σαν κανονική normal άνθρωποι, αλλά να βγούμε έξω να κάνουμε μαλακίες. Πολύ ωραίο, ε? Ναι, το ξέρω. Όχι, δεν είναι καθόλου ωραίο. Τέλος πάντων, ξεκινάμε, βγαίνουμε έξω που λέτε. Βγαίνουμε έξω. Ξεκινάμε. Πρώτη μαλακία δικιά μου, απλή. Βρίσκω έναν σωλήνα κάτω, έναν σωλήνα έτσι, τον βρίσκω. Κολλάω έναν ράτζι από εδώ, έναν ράτζι από εδώ και κάνω πως κάνω βαράκια, προσποιούμαι πως κάνω βαράκια μέσα στη μέση του δρόμου, μαλακίες. Με κοιτάνε και περνάνε και με κοιτάνε τα αυτοκίνητα να κάνω βαράκια μέσα στη μέση του δρόμου. Ευτυχώς εκεί δεν ήταν. Εντάξει, εκεί πέρα ήταν απλό, δεν έγινε τίποτα. Παρακάτω συνεχίζουμε να κάνουμε μικρές μαλακίες. Πάει ένας φίλος μου, αρχίζει, χτυπάει κουδούνια εκεί πέρα. Εντάξει, κλασικά πράγματα που κάνουν μικρά παιδιά τότε, παλιά. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν τα μικρά παιδιά. Χτυπάει κουδούνια εκεί πέρα και όλα normal. Σε κάποια φάση παίρνω εγώ και ένας από τους δύο φίλους μου, ένα ράτσι, το κόβουμε και πάμε σε ένα σπίτι. Σε ένα βαλκόνι τέλος πάντων και το πετάμε. Ωραία, τα πετάμε και οι δύο. Ο τρίτος φίλος μου είχε κάτι πιο πίσω και με μας περίμενε έτσι. Εγώ και ο φίλος μου πετάξαμε το μνηράτζι, γυρνάμε πίσω, αρχίσουμε τρέχουμε. Του λέμε έλα. Μας κάνει. Ο τρίτος φίλος μου που καθόταν πίσω δεν είχε καταλάβει τι είχε γίνει, τι είχαμε κάνει. Οπότε δεν έτρεξε. Θυμηθείτε το αυτό, δεν έτρεξε. Εμείς πάμε, ξέρω εγώ, τρέχουμε. Και σε κάποια σταματάμε, ηρεμήσαμε, ξεκουραστούμε. Περνάνε 10 λεπτά εκεί πέρα, μιλάμε, γελάμε, ξεκουραζόμασταν. Και βλέπω εγώ δύο τύπους να έρχονται πίσω μας. Δύο μεγάλους έτσι, γύρω στα 25-30, ξέρω εγώ. Και λέω, οχ, μας κοιτάνε, μας έχουν δει, ξέρω εγώ. Λένε, τώρα τέλος. Έρχονται, ξέρω εγώ, μας λένε. Έχεις πετάξει τα νερά τζερα μαλακισμένα. Σκέφτομαι εγώ, κάνω εγώ, ξέρω εγώ. Ποια νερά τζερα, κύριε. Μας κάνει. Τα νεράτζια αυτά εδώ πέρα. Και τα έφερε τα νεράτζια μαζί του, έτσι. Περίμενε. Λοιπόν, τσέκαρε. Του λέω. Όχι. Μα δεν τα πέταξα εμείς, τι εννοείται. Και κάνει. Μα είδαμε το φίλο εκεί πέρα που δεν έτρεξε. Τον είδαμε. Σας είδαμε ότι πέταξε εκεί ήταν. Λέω. Εντάξει, αφού το είδανε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα πρέπει να το παραδεχθούμε. Και του κάνω. Εντάξει, μια πλάκα κάναμε. Δεν έγινε και τίποτα. Ηρεμήστε. Δεν έγινε και τίποτα. Και άρχισε να μου λέει. Γονείς δεν έχετε, τι κάνετε μαλακισμένα, δεν σας προσέχουν καθόλου. Τι κάνετε από εδώ και από εκεί, κάνετε βλακίες. Εγώ τώρα πρέπει να λύσω το πρόβλημα με εσάς. Σιγά φως του λέω. Ποιο πρόβλημα, σιγά πως κάνετε έτσι. Και εκείνη τη φάση, ο τύπος τα παίρνει και κατεβαίνει με μπουνιά εδώ. Με μπουνιά εδώ, έτσι, εδώ. Εδώ ήταν η μπουνιά του, εδώ ήταν η μούρη. Έτσι, εδώ, εδώ πέρα. Νιώστε λίγο, σε 13 χρονών παιδί, νιώστε λίγο, έτσι εδώ. Εγώ είχα πάρει εκείνη την ώρα το βλέμμα του κλαμμένου σκύλου, σε φάση. Γιατί μου είχε πάει μαλάκα να εκείνη την ώρα. Ξέρω εγώ. Και του κάνω εντάξει, τι κάνω. Μου λέει έτσι πως ήταν πέρα. Μου λέει θα το ξανακάνεις μαλακισμένο. Θα το ξανακάνεις πες μου. Και του κάνω, όχι κύριε δεν θα το ξανακάνω, συγγνώμη και όλα αυτά. Ξέρω, δεν υπήρχε φόνη να βγάλεις τότε εκεί πέρα σε αυτή την κατάσταση. Εντάξει. Λέω θα περάσει αυτό που θα πάει. Και σε κάποια φάση ακούω τον φίλο μου, τον ένα από τους τρεις, να πιάνει νευρικό γέλιο. Νευρικό γέλιο όμως έτσι.
Φεύγει από μένα ο τύπος και βάζει την μπουνιά του μπροστά στη μούρη του φίλου μου. Εκείνος χαμπάρει, ακόμα συνέχιζε να γελάει και του λέει: Το βρίσκεις αστείο, ρε μαλακισμένο, πες μου, το βρίσκεις αστείο. Και... δεν ξέρω γιατί τον έπιασε γέλιο, πραγματικά. Και εγώ μιλήσανε εκεί πέρα δε... και του κάνει: Όχι, δεν το βρίσκεις αστείο, εντάξει. Δεν τα είπαμε έτσι προφανώς, αλλά σας λέω έτσι για να καταλάβετε τι παίχτηκε. Και ξέρω εγώ. Πήγε την μπουνιά και το μου κάνει. Θα έχετε τρομερό πρόβλημα. Εγώ είμαι αστυνομικός και εδώ είναι. Και αυτός είναι δικηγόρος. Θα έχετε τρελό πρόβλημα. Ειλικρινά τρελό πρόβλημα. Τώρα αυτά τα λέγεις σε 13 χρονών παιδιά που δεν πρόκειται να καταλάβαιναν τίποτα. Και ξέρω εγώ όλα αυτά πάνω κάτω. Λέει. Θα καλέσω την αστυνομία. Και του κάνω. Δεν χρειάζεται να καλέσω την αστυνομία. Μιλάμε τόσο πάνω μετά από 10 λεπτά. Μας λένε... Άντε, καλά, ζητήσεις συγγνώμη και δεν θα καλούσουμε την αστυνομία και θα σας αφήσουμε να φύγετε. Μετά από τα πολλά τέλος πάντων, φύγαμε... Πήγαμε σπίτι μου, δεν ξανακάμε ποτέ ξανά μαλακίες, τουλάχιστον όχι τόσο χοντρές. Εντάξει. Και συνεχίσαμε ακόμη μουσική και να κάνουμε διάφορα μέχρι που τελείωσε η μέρα και φύγανε τα παιδιά και πήγαν σπίτι τους. Συμπεράσματα τώρα, έτσι. Πρώτο συμπέρασμα. Εγώ και ο φίλος μου πετάξαμε τα νεράτζια στο ίδιο διαμέρισμα, έτσι, στο ίδιο. Κατέβηκαν δύο άντρες. Και λέω εγώ τώρα. Δεν είναι λίγο παράξενο αυτό, ρε παιδιά. Λίγο παράξενο. Δύο άντρες στο ίδιο διαμέρισμα. Και να πω ότι φοράγε καλά, ξέρω εγώ, ρούχα, ότι και καλά είχε πει επίσκεψη. Όχι, ρε φίλε, κατέβηκε με το φανελάκι όπου είσαι. Με το φανελάκι, ρε μαλάκες. Δεν ξέρω. Σκέφτεσαι κι εσύ το ίδιο που σκέφτομαι κι εγώ. Δύο άντρες στο ίδιο σπίτι. Δύο άντρες στο ίδιο σπίτι. Δεν ξέρω. Μάλιστα, θα το αφήνω πάνω στο σπάτον, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Και συμπέρασμα νούμερο 2 είναι ότι έκαναν τόσο πανικό, παραλίγο να μου χώσουν μπουνιά, επειδή υπήρχαν δύο νεράτζες στο μπαλκόνι τους. Ούτε τζάμι σπάσαμε, ούτε ζημιά, άλλο πράγμα σπάσαμε. Απλά υπήρχαν δύο νεράτζια στο μπαλκόνι τους. Νιώστε λίγο τι έγινε τη φάση. Επειδή υπήρχαν δύο νεράτζια στο μπαλκόνι τους, έκανε όλη αυτή την παπαριά για να μας πάνε να τρομάξουν, ξέρω εγώ, φάση. Εντάξει, ξέρω εγώ, υπερβολικό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Αλλά αυτά τα συμπεράσματα τα κάνω τώρα βασικά. Γιατί δεν το έχω σκεφτεί ποτέ ξανά αυτό, έτσι. Οπότε ναι, ήταν λίγο τρελή μέρα για αυτή, από ό,τι καταλαβαίνετε. Έτσι. Δηλαδή, σκεφτείτε 13 χρονών παιδάκι να είναι η μπουνιά ενός τύπου 30 χρονών έτσι με στη μούρη του, εδώ πέρα, έτσι εδώ. Και να τρέμει ο τύπος έτσι, εδώ πέρα. Αυτό πράγμα να γίνεται. Σκεφτείτε λίγο κατάσταση τώρα, φάση. Και αυτό ήμουν εγώ. Οπότε νιώστε λίγο τι έγινε. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτή ήταν η σημερινή ιστορία. Αν σας άρεσε, μπορείτε να μου πείτε κάτω σχόλια, να μου πείτε τι πιστεύετε για την ιστορία που σας είπα. Μπορείτε να κάνετε ένα like. Για το βίντεο μας άρεσε πάρα πολύ. Και άμεσα γίνει μια εγγραφή. Θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί το κοντεύουμε 9.000. Ουπ, ωραία. Και πείτε μου επίσης στα comments αν θέλετε να σας πω και άλλες ιστορίες. Γιατί έχω ακόμα να σας πω ιστορίες από την παιδική μου ηλικία. Γιατί τότε έγιναν οι περισσότεροι, καθώς τότε έκανα τις περισσότερες μαλακίες. Οπότε ναι, άμα θέλετε, μου λέτε κάτω στα σχόλια. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!